Αγαπητοί υποψήφοι, φίλες και φίλοι, χαίρετε. Για μία ακόμα χρονιά, από τα στούδιο της Crete TV, τα φροντιστήρια που καμισά σε είναι εδώ, πιστή στο ραντεβού, κάθε μεσημέρι στις 2.30 ώρα, προκειμένου να δίνουμε με εγκυρότητα, αξιοπιστία, απαντήσεις αναλυτικές στα θέματα των πανελλαδικών εξετάσεων. Πρώτη μέρα εξετάσεων σήμερα, οι υποψήφοι όλων των προσανατολισμών εξετάστηκαν στο μάθημα της νοηλληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Με μια πρώτη ματιά θα έλεγε κανεί ότι σε σχέση με πέρυσι οι απαιτήσει ήταν περιορισμένε τουλάχιστον στον όγκο των ερωτήσεων. Το γεγονό ότι στι ερωτήσει του λάθου δεν απαιτούνταν παραπομπή στο κείμενο. Το γεγονό ότι ε, δεν υπήρχε νοηματική ξεχωριστή άσκηση όπω το περσινό θέμα Β3. Και το γεγονό ότι η περίληψη συζητήθηκε σε ένα πολύ συγκεκριμένο περιορισμένο κείμενο Μάλλον αυτά ήταν τρία πράγματα που έκαναν το κείμενο όσον αφορά την έκτασή του, το διαγώνισμα, μικρότερο. Σε σχέση όμως με την ποιότητα και την στάθμη των θεμάτων, θα έλεγε κανείς ότι ήταν ένα ποιοτικό διαγώνισμα και αρκετά απαιτητικό. Πριν να περάσουμε στις απαντήσεις, επιτρέψτε μου να αναφερθώ λιγάκι τα τρία κείμενα πάνω στα οποία βασίστηκαν οι ερωτήσεις του διαγωνίσματος. Το πρώτο κείμενο με τίτλο Το Αύριο δεν είναι πια αδιαπέραστο πέπλο. ήταν ένα κείμενο από τον τύπο, το οποίο αναφερόταν σε ε, απόψει ειδικών, χιλίων ειδικών, μια στατιστική έρευνα, οι ε, περισσότεροι από του οποίου είχαν μια ε, άποψη για την αρνητική προοπτική τη ανθρώπινη πραγματικότητα στις επόμενε δεκαετίε, και μια δεύτερη παράγραφο, το δεύτερο μισό του κειμένου, το οποίο αναφερόταν σε μια ευβίωνη προοπτική. Έτσι ήταν και το τέλος του κειμένου αρκετά αισιόδοξο. Το δεύτερο κειμενό, πάλι διασκευασμένο από τον ημερίσιο τύπο, αναφέρονταν σε μαρτυρίες μαθητών λυκείου σε σχέση με τις δισιόνες μάλλον δύσκολες προοπτικές επαγγελματικής τους αποκατάστασης. Ε, μια πρώτη παράγραφος με απόψη σε σχέση με τα προσωπικά κριτήρια των υποψηφίων και των νέων προκειμένου να κάνουν τις επιλογές τους επαγγελματικές και τη δυσκολία που έχει αυτή η διαδικασία. Και μια δεύτερη εξίσου σημαντική παράγραφος που αναφερόταν κυρίως στις δυσκολίες της οικονομικής συγκυρίας και πώς αυτές δυσκολεύει τις επιλογές των υποψηφίων σε σχέση με το επάγγελμα και το μέλλον τους. Το τρίτο κείμενο, ένα σπουδαίο όμορφο ποίημα του Νίκου Γκάτσου, το οποίο εκ των υστέρων και από τον Μάνο Χατζηδάκη. Ένα κείμενο στον Σύριο, όπου ουσιαστικά κάνει λόγο για τα παιδιά που κατοικούν σε ένα μακρινό φωτεινό αστερισμό, ζουν χωρίς έννοιες, που όμως μαθαίνουν από το δάσκαλό τους ότι στο μακρινό πλανήτη Γη τα πράγματα δεν είναι ακριβώς έτσι. Οι δυσκολίες είναι πολλές και η γη καταγράφεται ως αρρώστια και πληγή του σύμπαντος με πολλά προβλήματα. Αυτά είναι λοιπόν τα κείμενα και νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι να περάσουμε στις απαντήσεις των σχετικών ζητουμένων. Στο πρώτο θέμα ζητείται περίληψη, όπως είπα και προηγουμένως, σε ένα πολύ συγκεκριμένο κείμενο από το ε, κείμενο Α, μια παράγραφος μονάχα, ενδεικτικά προτείνουμε στο συγκεκριμένο απόσπασμα, μαθητέ διατυπώνουν του προβληματισμού του για τον επαγγελματικό προσανατολισμό των νέων στη σύγχρονη Ελλάδα. Συγκεκριμένα, ο Σπύρο, που είναι ένα από του νέου, ο οποίο έδωσε συνέντευξη, αναφέρεται στην ανάγκη να επιλέγονται επαγγέλματα με σωστά κριτήρια και όχι τη λαοφιλία επαγγελμάτων, όπω την αναδεικνύει η εποχή, καθώ με αυτόν τον τρόπο ξύνεται η ανεργία. Η Αλεξάνδρα επιμένει στην δύσκολη οικονομική συγκυρία. Είναι μια δεύτερη μαθήτρια, η οποία επί την άποψή τη η οποία καταπιέζει τις νεανικές επιθυμίες και προκαλεί τον συμβιβασμό ή την αναζήτηση επαγγελματικών επιλογών στο εξωτερικό. Να πάμε παρακάτω στο θέμα Β, όπως δείτε από τους υποψήφιους να επαληθεύσουν να διαψεύσουν προτάσεις του κειμένου σωστό ή λάθος. Ξαναλέω ότι αυτή τη φορά δεν ζητείτε παραπομπή και τεκμηρίωση με αναφορές στο κείμενο. Αρκούσε η λέξη σωστό ή λάθος, το α ήταν σωστό, πρωτού αμφισβητηθεί έννοια της πρόοδου, οι άνθρωποι έβλεπαν με αισιοδοξία το μέλλον. Το Β είναι σωστό, κατά την τελευταία κρίση κλονίστηκε επίση το παρόν. Το Γ είναι λάθο. Σύμφωνα με την έρευνα, 47% δήλωσε ότι στο μέλλον θα μειωθεί η παραπληροφόρηση. Το Δ είναι σωστό, δεν επαληθεύτηκαν ποτέ ιστορικά τα πολύ αισιόδοξα τα πολύ αισιόδοξα σενάρια για την πορεία του ανθρώπου. Και το Ε λάθο, το παρόν, δεν μα επιτρέπει πλέον να οραματιστούμε το μέλλον. Ερώτηση Β2 Α. ζητείται από του υποψήφιου να γράψουν δύο τίτλου που να αποδίδουν τον περιεχόμενο του κειμένου έναν με κυριολεκτική και έναν με μεταφορική χρήση στη γλώσσα. Ενδεικτικά προτείνουμε για τον κυριολεκτικό τίτλο προβληματισμοί και κριτήρια επαγγελματικών επιλογών και μεταφορικός επαγγελματικός προσανατολισμός μετεμποδίων. Πάμε στην ερώτηση Β2Β. Τι επιδιώκεται με τη χρήση στατιστικών στοιχείων στο κείμενο 1 και με την εκτεταμένη χρήση μαρτυριών στο κείμενο 2. Ερώτηση που αφορά τη ε, θεωρία της, στο μάθημα της γλώσσας και τη χρήση των τεκμηρίων σε σχέση με τους τρόπους και τα μέσα πυθούς. Εδώ λοιπόν σε σχέση με τα στατιστικά η απάντησή μας είναι ότι με αυτά τα στατιστικά, τι αναφορές στο πρώτο κείμενο ενίσχυση και επιβεβαίωση της θέσης για τεχνολογική πραγματικότητα του 2025 το οποίο και περιγράφεται. Σε σχέση με τις μαρτυρίες των μαθητών που έχουμε στο κείμενο 2 με αυτές τις μαρτυρίες αναδεικνύονται ουσιαστικά οι προσωπικές και οι διαφορετικές απόψεις των μαθητών για τα κριτήρια επιλογής του επαγγέλματος. Και συγχρόνως καταγράφεται και αυτή η δύσκολη οικονομική συγκυρία που την περιγράφουμε με ένα πολύ γλαφυρό τρόπο οι μαθητές η οποία επηρεάζει αρνητικά φυσικά τις επιλογές τους, τις επαγγελματικές. Να πάμε στο ερώτημα Β3. Ε, ε, ζητάει η ερώτηση πώς γίνεται, με ποιους τρόπους... Ε, γλωσσικές επιλογές, για να είμαστε πιο ακριβείς, μπορεί ε, η συντάκτρια να βεστοποιήσει τους αναγνώστες. Η, έχει, η ερώτηση έχει δύο μέρη. Στο πρώτο θα έπρεπε να παρατεθούν τα αντίστοιχα χωρία, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι έπρεπε να ερμηνευθεί κάθε φορά η χρήση αυτής της γλωσσικής επιλογής. Προφανώς, λοιπόν, δεν αρκούσαν οι πολύ σύντομες συνοπτικές απαντήσεις. Εδώ ενδεικτικά αναφέρουμε για τη μεταφορική χρήση της γλώσσας και μια, ε, ένα απόσπασμα του κειμένου από στο πέπλο μέχρι προσδοκιών, όπου εδώ έχουμε μια παραστατική απεικόνηση για αυτό τα διέξοδο που βρίσκεται η ανθρωπότητα, αλλά και η δημιουργία προσδοκιών για το μέλλον. Γλωσσική επιλογή επίσης είναι το πρώτο πληθυντικό πρόσωπο. Ε, συσσωρεύουμε, επιμένουμε, εμφανίζονται στα ρήματα τα συγκεκριμένα εδώ που έχουμε παραθέσει και με αυτό το πρώτο πληθυντικό εκφράζεται η συλλογική ευθύνη και ανάγκη δράσης από όλους φυσικά ως πρόσωπο ρηματικό δηλώνει αυτήν την αμεσότητα στο λόγο. Η τρίτη γλωσσική επιλογή είναι το ρητορικό ερώτημα, άλλωστε τι άλλο μπορούμε να κάνουμε. Με αυτόν τον τρόπο δίνεται έμφαση στην αισιόδοξη οπτική για το μέλλον και προφανώς αναδεικνύει τη συνειδητοποίηση των προσωπικών ευθυνών όλων των ανθρώπων. Πάμε στο θέμα Γ που αφορά το κείμενο της λογοτεχνίας. Η ερώτηση έχει δύο μέρη. Απαιτείται απάντηση σε 150 έως 200 λέξεις. Συνήθως προτείνουμε ένα κείμενο δύο παραγράφων. Με ένα πρώτο ερώτημα γιατί κατά τη γνώμη σας το Σύριο δακρύσαν τα παιδιά. Και εδώ έπρεπε οι μαθητές να απαντήσουν χρησιμοποιώντας τρεις διαφορετικούς κειμενικούς δείκτες. Και στη συνέχεια το δεύτερο κομμάτι της ερώτησης θα είσαστε ικανοποιημένοι ή δυσαρεστημένοι αν ζούσατε όπως τα παιδιά στον Σύριο και γιατί. Εδώ ζητείτε η προσωπική άποψη η οποία Συνήθω λέμε αρκεί να τεκμηριωθεί από του υποψήφιου. Σε αυτήν την περίπτωση, μάλλον δεν υπάρχει σωστή απάντηση. Μοναδική σωστή απάντηση, λοιπόν. Στο πρώτο κομμάτι, γιατί στο Σύριο διακρίσαν τα παιδιά, έχουμε εδώ ενδεικτικά αναφερόμαστε στου τρει κειμενικού δείκτε, σε μια παρομοίωση σαν φτερό θαλασσινό, σε μια μεταφορά και σε μια αντίθεση ανάμεσα στην πρώτη και στην τρίτη στροφή. Τα παιδιά στο Σύριο δεν έχουν έννοιε ενώ αποκτούν έννοια μετά εξαιτίας αυτών που βλέπουν της δυστυχία που υπάρχει στον πλανήτη Γη. Για το ικανοποιημένοι ή δυσαρεστημένοι ε, θα μπορούσε κάποιο να πει ότι στον κόσμο, τον ιδανικό κόσμο, στον Σύριο, Προφανώ τα παιδιά απολαμβάνουν την ηλικία του και αυτό από τη μία άποψη προφανώ δεν γίνεται να μην του καθιστά ικανοποιημένου. Από την άλλη, υπάρχει η δυσαρέσκεια και ο προβληματισμό για αυτά που α, αντικρίζουν τα διέξοδα που αντικρίζουν πλανήτη Γη δυσαρέσκεια λοιπόν και έννοια για όλα αυτά, ε, προφανώς επιθυμία να εμπουλωθούν πληγές και να γίνουν τα παιδιά ένας ακούραστος κυνηγό ονείρου, όπως λέει το κείμενό μας. Εδώ να σημειώσουμε ότι όπως είναι διατυπωμένο το ερώτημα, επιτρέπεται στους υποψήφιους να απαντήσουν σε πρώτο ενικό πρόσωπο. Να πάμε και στο δέλτα θέμα ουσιαστικά στην ανάπτυξη κειμένου. Διαβάζουμε τη διατύπωση. Μια νεανική στοσιλέα δημοσιεύονται τα κείμενα ένα-δύο. Καλή αφού τα μελετήσει, να απαντήσει στα ερωτήματα. Με ποια εφόδια πιστεύει ότι θα μπορέσει να αντιμετωπίσει τον κόσμο στην περίπτωση που επιβεβαιωθούν οι ανησυχίε που περιγράφονται στην παράγραφο 2 του κειμένου 1. Ενδεικτικά, λοιπόν, πρώτα απ' όλα χρειάζεται σαφέστατα ένα τίτλο για το συγκεκριμένο επικοινωνιακό είδο. Εξυπηρετεί τον πρόλογο να γίνει αναφορά στα δυσάρεστα, δηλαδή στα προβλήματα σε παγκόσμιο επίπεδο. Όπω το ρατσισμό, οι πόλεμοι, οι ψηφιακέ απειλέ, αυτά που το ίδιο το κείμενο 1 αναφέρει, προκειμένου να μπορούν μετά οι υποψήφοι να μπουν στα κύρια ζητούμενα, το πρώτο από τα οποία αναφέρεται σε αυτά τα εφόδια για να μπορεί οι νέοι άνθρωποι να αντιμετωπίσουν καλύτερα τα προβλήματα. Άρα λοιπόν, μιλάμε για εφόδια πνευματικά, που έχει να κάνει με τη μόρφωσή του, με την κριτική σκέψη, τη σφαιρική γνώση, τη διαπολιτισμική παιδεία κτλ., για εφόδια επαγγελματικά εξειδίκευση, δεξιότητες, γλωσσομάθεια για εφόδια ηθικά με πίστη στις αξίες, στις ανθρωπιστικές, το σεβασμό στον άνθρωπο, την συνέστηση, την κοινωνική συνείδηση, την αγωνιστικότητα και για πολιτικά εφόδια με βασική τη δημοκρατική συνείδηση, την πολιτική συνείδηση, την πολιτικοποίηση και το οικουμενικό πνεύμα. Σε σχέση με το δεύτερο ερώτημα, ε, η ερώτηση ήταν με ποιε συγκεκριμένε δράσει, κατά τη γνώμη σου, θα μπορούσατε εσεί τον κόσμο. Η δυσκολία του ερωτήματο έχει να κάνει με το ότι οι αναφορέ πράγματι, όπω λέει το ερώτημα, θα έπρεπε να είναι συγκεκριμένε δράσει. Ε, ε, αναφέρουμε ενδεικτικά τι ανάγκε μόρφωση και διαβίου μόρφωση και εξέλιξη των δεξιοτήτων που μπορούν να βοηθήσουν τον νέο άνθρωπο για τη διαχείριση τη ζωή του, την υπεράσπιση των δικαιωμάτων, την ανθρωπιά στην καθημερινότητά του, την αλληλεγγύη και τον εθελοντισμό μέσα από δράσει συγκεκριμένε. Την υπεράσπιση των αδύναμων κοινωνικών ομάδων, τι διαμαρτυρίε σε κάθε μορφή αυτερχισμού, την πολιτική συμμετοχή, την πολιτική ενεργοποίηση που προκύπτει με την ε, ενημέρωση στην πολιτική και την άσκηση κριτικής στην εξουσία. Όσο πιο συγκεκριμένε θα μπορούσαν να είναι αυτέ οι αναφορέ, τόσο καλύτερο για την απάντηση του δευτέρου ζητουμένου. Και ένα ενδεικτικό επίλογο ο οποίο αναφέρεται σε κάτι αισιόδοξο προφανώ, όπω και τα κείμενα στην ελπίδα για ένα καλύτερο κόσμο. Μια ελπίδα που ανήκει σε όλου, γιατί όχι πρωτίστω στου νέου ανθρώπου και στα παιδιά. Το συγκεκριμένο κείμενο, το άρθρο, θα μπορούσε και αυτό να καταγραφεί ω βιωματικό, άρα θα μπορούσε ο υποψήφιο να απαντήσει σε πρώτο ρηματικό πρόσωπο. Αυτά σε σχέση με τις απαντήσεις του συγκεκριμένου μαθήματος στην ελληνική γλώσσα και λογοτεχνίας. Αναλυτικές απαντήσεις μπορείτε να βρείτε στο νέακρήτη.gr. Θα είμαστε και αύριο εδώ την ίδια ώρα στις 2.30 για να δώσουμε τις απαντήσεις μας στην νεολική γλώσσα και λογοτεχνία για τα επαγγελματικά λύκεια. Να ευχηθούμε καλή αρχή, καλή δύναμη, ψυχραιμία ως το τέλος. Να είστε καλά.